Ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα στο Μαχητήριο Αρκαδίας, τον Δημοτικό Σύλλογο Τρεπόλεως, που αναλάβουν την ευθύνη να οργανώσουν την αιγίδα και του Δημάρχου αυτή την εκδήλωση, αλλά ιδιαίτερα και την δημοσιολαβήτρια Βάση Παπαδημητρίου, πιστή του θεσμού, η οποία και ενέπνευσε με την προσπάθειά τη την έναρξη αυτή τη συζήτηση για τη δημοσιολάβηση, που ουσιαστικά σήμερα κάνουμε στην Τρίπολη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη Μπουντρούγκα, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Δημήτρη Παυλή, τον δήμαρχο τη Τρίπολη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και συνάδελφο και φίλο τον Δημήτρη Κουστόγεννη, τον ψυχολόγο Βασίλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου που επίση συμμετέχει στη σημερινή εκδήλωση και τον εκπρόσωπο τη περιφέρεια, τον κύριο Γιάννη Κατσίρη. Το κίνητρο για μα που διακαώς επιθυμούσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και μάλιστα ενεργά, είναι κυρίως γιατί διαπιστώνουμε καθημερινά σε συζητήσεις με τις επιχειρήσεις και με τους επιχειρηματίες στα μέλη μας ότι το δικαστικό σύστημα, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης έχει μπλοκάρει εντελώς. 7 χρόνια μίνιμουμ για να δικαστεί μια στοιχειωδώς απλή υπόθεση. Αυτό, ξέρετε, είναι αντικίνητρο για τις επενδύσεις και τοποθετεί τη χώρα μας, την κατεβάζει μάλλον τη χώρα μας αρκετές βαθμίδες στην κατάσταση των χωρών που είναι φιλόξενες προς επενδύσεις στο παγκόσμιο χάρτη. Με αυτή τη λογική λοιπόν προσβλέπουμε πάρα πολύ σε αυτό το θεσμό, θεωρούμε ότι έχει πάρα πολλά να δώσει και αν περιβληθεί από το κύρος που επαναλαμβάνω έχετε και εσείς σαν οργανισμός και που εμείς φιλοδοξούμε να του προσδώσουμε, θα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και θα μπορούν πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι το κομμάτι που αφορά εμάς σαν επιμελητήριο, να λύνουν διαφορές που χρονίζουν και τους ταλαιπωρούν και δεν μπορούν να βρουν λύσεις. Ένας πρόσθετος λόγος, έξω από αυτά που είπε ο κύριος πρόεδρος του επιμελητηρίου, είναι ότι οι όποιες διαφορές, όπως ξέρετε, όπως εγγράφονται, είτε σε προϋπολογισμούς του κράτους ή γενικότερα σε υπουργεία, αποδίδουν μια πλαστή πραγματικότητα όσον αφορά και την οικονομική θέση που μπορεί να έχει η χώρα μας ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε δισεκατομμύρια οφειλές που στην πραγματικότητα οι περισσότερες εξ αυτών είναι σε κατεύθυνση λάθος. Και δεν αναφέρομαι μόνο για αυτά που αναφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό ή σε αυτά τα οποία ενδεχομένως σήμερα η χώρα μας αντιμετωπίζει σε σχέση με τα μεγάλα ανοίγματα που προκύπτουν από τις όποιες οφειλές και τα εκμεταλλεύονται βέβαια οι ξένοι και τα διαπραγματεύονται. Αναφέρομαι και στο τραπεζικό σύστημα, που εδώ επικρατεί ένας άλλος νόμος, ένας τελείως διαφορετικός, που έχει γονατίσει στην κυριολεξία, μην αποδίδονται τις ευθύνες σε αυτούς που του ανήκουν. Και βέβαια ο πολίτης σήμερα έρχεται και δικαίως δεν εμπιστεύεται κανέναν από όλους μας και εσείς προφανώς αυτό που εκπροσωπείτε είστε πιστεύω μια όαση σε αυτό το οποίο επιθυμεί ο κάθε Έλληνας να βρει το δίκαιο του. Να βρει το δίκαιο του και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό βέβαια για να επιτευχθεί δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Χρειάζεται διαμεσολάβηση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το να υπάρχει διαμεσολάβηση. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν ο Δικηγορικός Σύλλογος, οι δικηγόροι, οι νομικοί μας, που ούτως ή άλλως σήμερα δεν τολμάς να πας κάπου αν δεν έχεις τον δικηγόρο δίπλα σου. Άλλα πράγματα σου παρουσιάζουν και άλλα στο τέλος βγαίνουν. Όταν ο μέντορας του θεσμού της διαμεσολάβησης, τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Νικόλας Κανελόπουλος, συνάδελφος και αγαπητός φίλος, θεσμοθέτησε, θεμελίωσε και έστησε εξ υπαρχής το θεσμό αυτό της διαμεσολάβησης, κανείς ή έστω πολύ λίγοι φαντάζονταν το ευρύ πεδίο εφαρμογής του και τον σημαντικότατο ρόλο που μπορεί να παίξει στο δικαιακό μας σύστημα αλλά και στην οικονομική ζωή του τόπου μας. Η διαμεσολάβηση λοιπόν είναι η αναζήτηση λύσης από τα αντιμαχόμενα σε εισαγωγικά μέρη σε μία διαφορά τους
μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας σε ουδέτερο τόπο και με τη βοήθεια τρίτου αντικειμενικού προσώπου του διαμεσολαβητή. Πρόκειται για μια καινούργια εναλλακτική μέθοδο εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών των πολιτών που έχει αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, ευελιξία, χαμηλό κόστος, εύκολη πρόσβαση, απλή διαδικασία, εμπιστευτικότητα, διασφάλιση της ενεργητικής και ισότιμης συμμετοχής των μερών, προσανατολισμό στα ουσιαστικά συμφέροντα των μερών, μη δεσμευτικό χαρακτήρα διαδικασίας. Συνεπώς, κύρια χαρακτηριστικά της είναι η εκούσια συμμετοχή, η αμεροληψία και η ουδετερότητα του διαμεσολαβητή, η αμεσότητα, η ταχύτητα και η εμπιστευτικότητα, όπως είπαμε, της όλης διαδικασίας, μακριά από αίθουσες δικαστηρίων, δικαστήρια, ακροατήρια κλπ. Τα μέρη όχι μόνο δεν νιώθουν απροστάτευτα, αλλά αντίθετα επικουρούνται υποχρεωτικά από το νομικό συμπαραστάτη τους, δηλαδή το δικηγόρο, ενώ σε περίπτωση επιτεύξεως συμφωνίας, από την οποία αποκτούν όφελος και οι δύο πλευρές, η συμφωνία αυτή μπορεί να περιβληθεί το ένδυμα του εκτελεστού τίτλου από το αρμόδιο δικαστήριο και είναι δεσμευτική για τα μέρη. Το βάρος της ευθύνης των δικηγορικών συλλόγων και των δικηγόρων είναι η επαρκής και αναγκαία ενημέρωση των πολιτών και της κοινωνίας για το νέο αυτοθεσμό που εμφανίζει σοβαρά πλεονεκτήματα και καμία εμφανή αδυναμία. Ο δικηγορικός σύλλογος Τρυπόλεως, μάλιστα, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, σε αγαστή συνεργασία με το επιμελητήριο και τον πρόεδρο του Γιάννη Μπουντρούκα, θα επιχειρήσει να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Να δημιουργήσει δηλαδή κέντρο εκπαιδεύσεως για μεσολαβητών στην Τρίπολη, που θα λειτουργεί ως περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπέρ της τοπικής κοινωνίας αλλά και όλης της περιφέρειας, καθώς και υπέρ της ανακούφισης των προβλημάτων της πολύπαθης δικαιοσύνης. Οι γιατροί γνωρίζεται ως εκφύσεως, είμαστε πολύ πραγματιστές και τεχνοκράτες, και αυτό γιατί πάρα πολλές φορές δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια περιστατικά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της σκέψης και αυτής της νοοτροπίας που μας διέπει, ειλικρινά θεωρώ ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει την γρήγορη και απρόσκοπτη απονομή δικαιοσύνης με όσο το δυνατόν εξάλληψη εντάσεων στον πεδίο αυτό, το μόνο που έχει να προσφέρει είναι θετικά. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι ένας θεσμός ο οποίος μόνο θετικά μπορεί να κριθεί, και υπό τις δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν στην πατρίδα μας, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο τον Γιάννη, ίσως να αποτελεί και έναν εξαιρετικά σημαντικό μοχλό ανάπτυξης προκειμένου να ξεφύγουμε από το τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτεί κανείς πόσους πολέμους πραγματικά έχουμε στον κόσμο, αν μπορούμε να πούμε πέρα από το ίσις και λοιπά. 3, 4, 5. Εάν στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε 1.000.000 υποθέσεις που είναι εκκρεμείς, εάν σκεφτεί ότι στην Αργεντινή είναι 100.000.000, εάν σκεφτεί κανείς ότι στη Βραζιλία είναι 200.000.000 εκκρεμείς υποθέσεις, στην Αφρική 500.000.000 εκκρεμείς, φτάνουμε σε ένα αριθμό 2.000.000.000 εκκρεμείς υποθέσεις στον κόσμο, που σημαίνει τι? Ότι 2.000.000.000 άνθρωποι έχουν αντίπαλους. 2.000.000.000 συνανθρώπους. Αυτοί οι πόλεμοι που δεν εμφανίζονται γιατί είναι ατομικής φύσεως, αυτοί είναι που χτυπάνε το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων. Γιατί, τι σημαίνει δικαστική απόφαση? Ο δικαστής θα πει, α, εγώ εφαρμόζω τον νόμο, έχεις δίκιο, έχεις άδικο. Σε πρώτο βαθμό έχεις δίκιο, σε δεύτερο έχεις άδικο. Και σε τρίτο πάλι δίκιο. Νικάς και ο άλλος ιτάται. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τελικά όταν εγώ ιτηθώ, ο άλλος θα παραμείνει αντίπαλός μου για πάντα. Το μίσος της σύγκρουσης, της Ηράκλειας αυτής σύγκρουσης θα παραμείνει. Και έρχεται η διαμεσολάβηση. Ας τη δούμε μόνο στοχαστικά τι είναι. Η διαμεσολάβηση είναι λόγος. Δεν είναι λόγος φιλοσοφικός. Δεν είναι λόγος, είναι λόγος στοχαστικός. Είναι λόγος με την έννοια ότι οι άνθρωποι μεταξύ τους μπορεί να καθίσουν ένας απέναντι στον άλλον και
και να συζητήσουν με γέφυρα αυτόν τον αντικειμενικό άνθρωπο που λέγεται διαμεσολαβητής, που είναι λειτουργήμα. Και να σας πω σε ποια δικαιοσύνη φτάνουμε. Η ίδια η οδηγία και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει τη διαμεσολάβηση όχι δευτερεύουσα διαδικασία απονομής δικαιοσύνης σε σχέση με τη δικαστική. Όχι δευτερεύουσα. Σημαίνει δηλαδή ότι κοιτάξτε πρώτα. Γιατί? Γιατί εκεί είναι το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων που πρέπει να το δούμε. Πριν από 6 χρόνια στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας είχε έρθει ένα θέμα εάν η υποχρεωτική διαμεσολάβηση που είχαν και έχουν ακόμα είναι αντίθετη με το Σύνταγμα. Ξέρετε τι είπε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης? Είναι συνταγματική. Όχι μόνο διότι έχει αποσυμφόρηση σαν πόρισμα αποσυμφόρηση των δικαστήριων, αλλά γιατί ανεβάζει το επίπεδο των ανθρώπων. Συνταγματικό δικαστήριο δέχτηκε συνταγματικότητα διότι ανεβάζει το επίπεδο των ανθρώπων.